Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου, πάρα πολύ ζέστη. Μιλάμε ότι όλες αυτές τις μέρες έχουμε ψηθεί. Λοιπόν, παραγγελία για γλυκό για αύριο, για Κυριακή και όχι μόνο. Σίγουρα θα το κάνουμε και για της Παναγίας, γιατί δεν θέλουμε πλέον σοκολάτα τώρα το καλοκαίρι με τη ζέστη. Το πιο δροσερό, το πιο εύκολο γλυκό γίνεται σε 5 λεπτά, χωρίς ψήσιμο, χωρίς κόπο, πανεύκολα. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Ετοιμάζουμε τα υλικά μας. Απλά υλικά, σαβαγιάρ. Ανάλογα με το πυρέξ θα τα κόψουμε αν χρειαστεί ή αλλιώς θα τα βάλουμε ολόκληρα. Θα βουτήξουμε ελάχιστα, όχι πάρα πολύ και μαλακώσουν τα σαβαγιάρ ένα-ένα με τη σειρά. Θα τα κάνουμε όλα. Έτσι όπως τα δείχνω, τα έχω στρώσει εγώ για να ξέρω, τα έχω κόψει κιόλας και είναι έτοιμα. Τα βουτάμε σε χυμό πορτοκάλι. Μιας και το γλυκό μας θα έχει σχέση με το πορτοκάλι, μπορείτε να κάνετε κάποια παραλλαγή, να το κάνετε με κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα αυτό. Τα έχω βουτήξει όλα, τα έχω στρώσει στο πυρέξ, θα βουτήξει το χυμό πορτοκαλιού. Χυμό πορτοκάλι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φυσικό και συμπυκνωμένο. Και πάμε να δούμε για την κρέμα. Μέσα στο μπολ έχω ρίξει 2 φακελάκια άνθος στιγμής και γάλα, γάλα κρύο. Δεν χρειάζεται βράσιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Ένα λεπτό μου έκανε να στρώσω τα σαβαγιάρ και να τα βουτήξω μέσα, άντε 2 λεπτά, και θα χτυπήσω άλλα 2 λεπτά στο δυνατό την κρέμα. Η διαδικασία είναι πανεύκολη. Είπαμε, δεν θα βράσετε, δεν χρειάζεται να λερώσετε πολλά πράγματα στην κουζίνα. Εύκολα πράγματα. Και θα ρίξω κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος που ρίχνω, να ξέρετε ότι κάνει μία κρέμα φανταστική. Την κάνει Ελία, δεν σφίγγει με το ψυγείο και έχει άλλη υφή. Καμία σχέση με την κρέμα που κάνουμε, τη βραστή άνθος, ορίζ και αυτά. Καμία σχέση. Αυτή είναι μία διαφορετική κρέμα. Είναι πετυχημένη πάντα και την έκανα όλα τα χρόνια έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και στα μαγαζά που σερβίραμε γλυκό, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, θα ρίξουμε την κρεμούλα από πάνω. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε διπλή στρώση σαβαγιάρ. Αν σας αρέσει να έχει πιο πολύ ή παντεσπάνι σαβαγιάρ. Στα παιδιά αρέσει πιο πολύ η κρέμα, δεν θέλουν πάρα πολλά σαβαγιάρ, οπότε το κάνουμε έτσι. Επιλέγετε ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε στο ψυγείο λοιπόν το πυρέξ. Θα αφήσουμε κρυώσει. Και εδώ, σε ένα κατσαρολάκι μικρό, θα ρίξω το χυμό πορτοκαλιού και μέσα στο υπόλοιπο χυμό πορτοκαλιού θα διαλύσω μέσα corn flour. Είναι πανεύκολη διαδικασία, δεν χρειάζεται κόπος και δεν χρειάζεται, βάλουμε και λίγο βανίλια, βανιλίτσα, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην κουζίνα. Και θα βάλουμε το κατσαρολάκι πάνω στο γκατζάκι. Μπορείτε να το βάλετε και στην κουζίνα σας χρονικά, να το κάνετε όπου θέλετε, δεν έχετε πρόβλημα. Εγώ απλά, επειδή δεν είναι μεγάλη ποσότητα, δεν υπάρχει λόγος να ανάψει την κουζίνα. Στο γκατζάκι εκεί 2-3 λεπτά μέχρι να βράσει στο δυνατό. Θα πω το εξής. Θα τα αφήσω να πήξει σε αυτή τη μορφή. Θα τα αφήσω να κρυώσει πριν το ρίξω όμως. Πάντα όταν ρίχνουμε γκλάσο από πάνω, θα αφήνουμε να κρυώνει. Δεν έχει ανάγκη, θα το ανακατεύουμε το σύρμα και αυτό θα λιάνει, θα γυαλίζει. Δεν έχει ανάγκη για να σφίξει, μην το φοβάστε. Παγωμένο το γλυκό λοιπόν με την κρέμα από το ψυγείο, αφήνουμε να κρυώσει και το γλάσο, το ανακατεύουμε και ρίχνουμε το γλάσο από πάνω. Όταν είναι παγωμένο το γλυκό μέσα από το ψυγείο, στέκεται και πιο καλά το γλάσο. Δεν μαλακώνει η κρέμα. Το διακοσμούμε με ό,τι θέλουμε, με φετούλες πολύ μικρά κομματάκια πορτοκάλι ή με μισοφέγγαρα φέτες πορτοκαλιού, ό,τι σας αρέσει. Και θα το αφήσουμε στο ψυγείο μέχρι αύριο που θα το κόψουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε πώς είναι. Πάρα πολύ ωραίο το γλάσο πορτοκαλιού, δροσερό. Όχι πάρα πολύ παχύ, όσο χρειάζεται. Πάρα πολύ ελαφριά, ωραία η κρέμα. Θα τη δείτε και όλα στην κρέμα σε λίγο, που θα την κόψω, θα δοκιμάσω με το κουταλάκι, γιατί και δίκιο έχετε μερικές φορές που μου λέτε, κυρία Γκόλφο, δεν μας το κόψατε να δούμε πώς είναι μέσα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι η κρέμα. Το γλάσο και η κρέμα.
Είναι φρεσκαδούρα. Είναι η κρέμα φανταστική. Δεν είναι η κρέμα που νιώθεις το άμυλο στο στόμα, γιατί έχει αφρατέψει και με την κρέμα γάλακτος, με λίγα κρέμα γάλακτος μέσα. Είναι η κρέμα που θα σταθεί για μέρες έτσι, όχι στεγνή και συμπαγές, που είναι κρεμώδη, σαμούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το γλυκό δεν θέλει ψήσιμο, δεν θέλει βράσιμο, αν εξαιρέσεις τα 2 λεπτά που θέλει το γλάσο. Δεν χρειάζεται μεγάλη διαδικασία. Και πάνω απ' όλα γίνεται πάρα πολύ εύκολα και είναι πάρα πολύ δροσερό με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Αν θέλετε να γίνει αμέσως και να το φάτε την ίδια μέρα, μπορείτε να το βάλετε και λίγο στην κατάψυξη. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όποιον το φτιάξει, να περνάτε όμορφα, να κάνετε μπάνια, να διασκεδάσετε, να φάτε, να πιείτε, όλα τα πάντα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το καλοκαίρι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλες Ελλάδα και εξωτερικό, σας αγαπώ εγώ και το μαγειριό. Γεια σας!